πρωταθλήματα. Θα πάμε μέχρι τον Εύρο, όπου επίσης δεν υπήρξε αναβολή των πρωταθλημάτων, αλλά ο πρόεδρος μιας ομάδας εκεί θεώρησε ότι είναι προτιμότερο να μηδενιστεί η ομάδα του παρά να μην παραστεί στο συλλαλητήριο. Είναι ο κύριος Γιώργος Σιώπης, της Θύελλας Κυπρίνου Εύρου. Καλησπέρα, κύριε Σιώπη. Γεια σας. Εσείς πήρατε την ομάδα και κατεβήκατε στη Θεσσαλονίκη, ενώ παίζατε την ίδια ώρα ποδόσφαιρο. Επίσημο αγώνα. Σωστό, ναι. Και μηδενιστήκατε. Λοιπόν, σωστό ως προς την ερώτηση. Ναι. Κατά πρώτον, σας ευχαριστώ που κοιτάτε τόσο μακριά. Εμείς βρισκόμαστε, είναι ένα χωριό στην επαρχία Οριστιάδος, είναι στο βορειοδυτικό άκρο του νομού. Και η ομάδα μας παίζει στην Β' κατηγορία Εύρου. Η ενέργειά μας ήταν μια πράξη συμβολισμού, αλλά σε ό,τι αφορά την ουσιαστική της διάσταση, δηλαδή τη στήριξη στο συλλαλητήριο και τη στήριξη που αισθανθήκαμε εμείς ως στρατιώτες στους Μακεδόνες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αναβολές του πρωταθλημάτων έγιναν και σε άλλες ΕΠΣ γειτονικές, δηλαδή της Ξάνθης και άλλες ΕΠΣ της περιοχής Μακεδονίας. Βέβαια, εμείς δεν προβάλαμε αίτημα αναβολής το αγώνα μας, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να το πράξουμε. Αλλά οι ενέργειές μας, τέλος πάντων, έτσι θέλω να σου δώσω σαν εικόνα, δεν μας έβγαινε να πάμε να παίξουμε ποδόσφαιρο εκείνες τις ώρες. Γιατί συμφώνησαν και οι ποδοσφαιριστές, συμφώνησαν και οι προπονητές. Εννοείται, αρχικά ξεκινήσαμε με το συμβούλιο, μεταφέραμε τις σκέψεις μας στους δύο προπονητές που έχουμε και καθώς επίσης και στους αθλητές και σύσσωμοι πήραμε αυτή την απόφαση. Δηλαδή δεν ήταν μεμονωμένη ενέργεια. Το ερώτημα προκύπτει και με τον Εύρο. Για να κλείσουμε μαζί. Βεβαίως. Έχει την αγάπη μας από το μακρινό Εύρο, καλά, από την Οριστιάδα και από το χωριό μου τον Κυπρίνο. Εμείς σαν τοπική κοινότητα συμπαραστεκόμαστε και δηλώνουμε συμμετοχοί σε κάθε ενέργεια που διασφαλίζει την Ελλάδα και τη Μακεδονία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ και καλή δύναμη σε όλους. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σιώπη, πρωτού κλείσετε, εγώ έχει θα κλείσει, ήθελα κύριε, να σας καλύτερο. Δώσω συγχαρητήρια. Με κυρία Μπενέα, να ολοκληρώσει την ερώτησή της κυρία Μπενέα. Συγχαρητήρια και από μένα, κύριε Σιώπη. Η Βόρειος Ελλάδα και η Βόρεια Ελλάδα και σε άλλες και σε προηγούμενες υποθέσεις που εδώ η εκπομπή αυτή τις έχει αναδείξει, δείχνει ένα πολύ μεγάλο σθένος και ένα ηρωισμό. Συγχαρητήρια για τη στάση σας.